Η κυβέρνηση Καραμανλή πάντα αυξάνει τους έμεσους φόρους και τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τον γνωστό ΦΠΑ, εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Όλοι θυμόμαστε ότι το 2004 ο κύριος Καραμανλής διακήρυτε ότι δεν θα αυξήσει τον ΦΠΑ. Όμως, το 2005 αύξησε τον ΦΠΑ από το 18% στο 19%, προκαλώντας έξαρση της ακρίβειας. Το ίδιο κάνει και σήμερα. Αυξήσετε το ΦΠΑ ή θα τον αφήσετε όπως είναι? Επειδή θέλετε καθαρές απαντήσεις, να ξέρετε ότι δεν είναι στις προθέσεις μου. Αλλά κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον σε 2, σε 3 ή σε 4 χρόνια. Σίγουρα θέλει να αυξήσει και πάλι τον ΦΠΑ σε 20%, σε 21% και 22%. Για να πάρει δισεκατομμύρια ευρώ από το λαό, χιλιάδες ευρώ από κάθε οικογένεια, κάθε χρόνο. Γιατί να τον πιστέψετε ξανά? Φτάνει πια. Μαζί για τη νίκη και τη νέα αλλαγή. ΠΑΣΟΚ. Σιγουριά. Ελπίδα. Προοπτική.